Μόλις ένα μήνα μετά την αποφυλάκησή του, ο 39χρονος Βολιώτης, γνωστός ως Κάμελ, ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά φέρεται να απείλησε μια γυναίκα η οποία δημοσιοποίησε το συμβάν με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως κατήγγειλε η παθούσα, ο Κάμελ εμφανίστηκε μπροστά της στην οδό Ρήγα Φεραίου, κρατώντας μαχαίρι και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές και τη βοήθησε άστεγος που για καλή της τύχη περνούσε από το σημείο. Ο Κάμελ αποφυλακίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τις φυλακές της Λάρισας, όπου είχε οδηγηθεί μετά την επίθεση σε βάρος 30χρονου και του 16 μηνών παιδιού του στον Άγιο Νικόλαο τον περασμένο Ιούνιο. Πιάνω το μωρό, το γυρίζω την άλλη μεριά. Μόλις γυρίζω το μωρό, πάνε να μυτηθεί με τα χέρια. Σηκώνομαι εγώ, βάζω τα χέρια και όπως σηκώνομαι εγώ, ή τώρα ή με τα χέρια με το πόδι, σμπρώχνει το καρότσι. Όπως σμπρώχνει το καρότσι, πέφτει το καρότσι και κουμπάει εδώ πάνω στο παγκάκι. Μόλις σου είπα να καλέσει ασθενοφόρο, δεν τον δίνω σημασία. Μόλις βλέπει ότι δεν τον δίνω σημασία, αφήνει το μπουκάλι κάτω. Ευτυχώς δεν το έριξε στο μωρό, γιατί δεν ήξερα τι είχε μέσα το μπουκάλι και άμα είχε βενζίνη θα είχαμε θύματα και για μένα και για το μωρό. Βάζει το αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε στα χέρια. Δεν ήταν κάτι αερολίν που έβγαλε στο τμήμα όταν τον έψαξαν οι αστυνομικοί. Λογικά το έκρυψε μέχρι που να έρθουν οι αστυνομικοί. Πάνε με επιτεθεί σε μένα, βάζω τα χέρια μου, εγώ τον αποφεύγω και μέχρι που να ξανασηκωθώ να τον αποφύγω δεύτερη φορά, επιτίθεται στο καρότσι και σμπρώχνει το μωρό με το καρότσι στο παγκάκι. Άμα δεν ήταν το παγκάκι εκείνο εδώ δίπλα, το μωρό θα είχε πέσει. Το 2018 ο Κάμελ καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 21χρονης από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου του Βόλου με ποινή φυλάκιση 40 μηνών χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Στις 17 Ιανουαρίου του 2019 συζητήθηκε η έφεσή του στο τριμελές πλημμυλιοδικείου του Βόλου, το οποίο του είχε μειώσει την ποινή σε 18 μήνες χωρίς αναστολή και τον έστειλε ξανά στις φυλακές όπου εξέτησε την ποινή του και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020 καταδικάστηκε εκ νέου σε φυλάκιση 60 ημερών για να εκτίσει ποινή 20 ημερών και να αποφυλακιστεί τον Ιανουάριο του 2021. Ο 39χρονος που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και είναι εξαρτημένος έχει εξεταστεί από ψυχιάτρους που έχουν αποφανθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας και κυκλοφορεί ελεύθερος. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών καθώς ρίχνει στα πρόσωπά τους βενζίνη.